centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παράσο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές της Καστοριάς. Κύριε Παράσο, τι μας αφήνει η χθεσινή συνεδρίαση και εάν, όπως λέγει ο κύριος Τζικαλάγιας, ελπίζουμε σε δικαιότερη μετάβαση στο θέμα που συζητάμε τόσο καιρό πια στην Καστοριά και εσείς βεβαίως και εκεί στην Κοζάνη. Κοιτάξτε, ο κύριος Τζικαλάγιας μπορεί να ελπίζει, διότι ελπίζει σε καμία, πώς να το πω, ας πούμε, ευνοϊκή μεταχείριση από τη Νέα Δημοκρατία να τον ξαναβάλει βουλευτή. Γιατί κατά τα άλλα δεν βλέπω, ας πούμε, ότι πρόσφερε και κάτι. Εντάξει, το ποιος θα είναι βουλευτής το αποφασίζει ο λαός πάντα όμως, έτσι. Ποιος αποφασίζει? Ο λαός δεν αποφασίζει. Όχι. Το κόμμα αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος. Μάλιστα, ναι, σωστό. Άμα εκλεγεί, αποφασίζει ο λαός. Ναι. Σωστά, σωστά. Εντάξτε, δηλαδή, μας άφησε μια πικρία η χθεσινή. Πικρία, έτσι, για να ακούσω. Διότι για άλλη μια φορά ο Περιφερειάρχης και έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κοίταξε πώς να το κάνω, να ξεφύγει από αυτό το ποτήρι σου, να μην το πει και να μην βάλει ούτε προσψήφιση το master plan, άρα και το συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν το έβαλε καν στη ψηφοφορία, προτείνοντας μια εισήγηση που έκανε η Περιφερειακή Αρχή με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κιάνα, και έβαλε αυτό στη ψηφοφορία και όχι την ίδια και την... όχι την ίδια το σχέδιο δίκαιος μετάβασης. Το ίδιο master plan, ναι. Όχι το master plan. Σε αντίθεση με τη Μεγαλόπολη. Σε αντίθεση με τη Μεγαλόπολη, η οποία μπήκε, μάλλον το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου μπήκε στην συζήτηση για το master plan και το απέρριψε η πλειοψηφία. Πόσο δίκαια λοιπόν φωνάζει όλο αυτό το... Εδώ. Ναι, πόσο δίκαια κύριε Πράσο φωνάζει τόσο καιρό Καστοριά και Γρεβενά ότι αυτό το πράγμα που πάει να γίνει δημιουργεί περιφέρεια δύο ταχυτήτων ξεκάθαρα. Εμείς εξ αρχής ταχθήκαμε υπέρ αυτού που λέτε, διότι το master plan αναφέρει τη Δυτική Μακεδονία και στο χάρτη βγάζει δύο μόνο νομούς. Δύο νομούς, ναι. Οι επιπτώσεις είναι ανισομερείς μεν, είναι όμως και για τους τέσσερις νομούς. Έχετε δίκιο, γιατί το λέμε πολλές φορές αυτό. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε όλο το σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Πάτε στη σελίδα, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς τη σελίδα, που έχει το χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, στον οποίο εμφανίζονται μόνο δύο νομοί. Από εκεί καταλαβαίνεις τι έχει συμβεί. Επάνω γράφει Δυτική Μακεδονία και κάτω στο χάρτη έχει μόνο δύο νομούς. Δύο νομούς, ναι. Και οι δύο νομοί, Καστοριά και Γρεβενών, δεν είναι. Είναι νομοί που περνάνε άσχημα. Τα ξέρουμε, ας πούμε, και με τα αγροτικά στα Γρεβενά και την κτηνοτροφία. Και πληρώσαμε και εμείς τον Λιγνίτη, κύριε Πράσο, τον πληρώσαμε και εμείς ακριβά τον Λιγνίτη στο κομμάτι που μας αγρογεί, μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία λόγω του υψηλού ΑΕΠ. Τον πληρώσαμε και εμείς. Το ξέρω αυτό με το ΑΕΠ. Όμως υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι, εγώ προσωπικά έχω δουλέψει με αρκετά παιδιά από τα Γρεβενά, από την Καστοριά. Και τα Γρεβενά που δουλεύουν και στη ΔΕΗ, έχουν δηλαδή ένα μισθό. Κάποιες επιχειρήσεις δούλεψαν με τη ΔΕΗ, είτε είναι μηχανουργία, είτε είναι άλλες επιχειρήσεις, πιέσεις κτλ. Είχαν κάποια σχέση δηλαδή. Ως την ίδια με την Κοζάνη, με τον ομό Κοζάνης και Φλόρινας, αλλά υπήρχε μια σχέση με τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Οπότε και από εκεί θα υπάρχει ένα μικρότερο μένα, αλλά χάσιμο. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, από το απόγευμα έγινε γνωστό το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο έλεγε ότι το θέμα τελείωσε και πάει, παίρνει το δρόμο του. Χθες ο κ. Μουσουρούλης σας έλεγε ότι όλο αυτό είναι μια διαδικασία εξελεκτική και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα γίνουν αλλαγές και ότι δεν τελείωσε. Εμείς εδώ στην Καστοριά, ποιον να πιστέψουμε? Αυτά που έχουν πει οι ίδιοι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Στάθης Κωνσταντινίδης και άλλοι, για να δικαιολογήσουν αυτό το δελτίο τύπου, είναι κωμικοτραγικά. Δηλαδή, είναι και να γελάσει, είναι και να κλαίσει με το ότι τι ευθύνη έχουν αυτοί οι άνθρωποι για αυτή την περιοχή που την καταστρέφουν από τη μία και κατά πόσο αυτή την καταστροφή θα ήταν να πληρώσουν έστω και στο ελάχιστο.
Δεν υπάρχει. Από τη μια μας έλεγαν το μάθημα του πλέον και από την άλλη ότι δεν είναι αμάν και τίποτα. Είναι κάποιοι άξονες, μπορεί να αλλάξουν. Δεν είναι και τίποτε του master plan, ούτε και δεσμεύονται και σε τίποτα. Μάλιστα. Και αυτό βγαίνει και από το ίδιο το master plan, δηλαδή, ότι δεν δεσμεύονται και σε τίποτα. Άρα πού πάμε πραγματικά τώρα από εδώ και πέρα, κύριε Πράσκα, την άποψή σας? Εμείς βλέπουμε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Ναι. Ήδη δηλαδή εδώ πέρα οι άνεργοι δεν λέμε θα έρθουν, έχουν έρθει. Μέσα στη χρονιά είχαμε 2.500 ανέργους, φορτηγά που σταμάτησαν, διοκτήτες φορτηγών κτλ. Ο κύκλος εργασιών έχει πέσει χαμηλά. Δηλαδή αυτό που το ονομάσαμε εμείς ερημοποίηση και καταστροφή μέσω απολιγνητοποίησης έχει έρθει. Δεν έχει αναπληρωθεί ούτε μία θέση εργασίας και ούτε προβλέπεται για το επόμενο διάστημα. Το πόσο μέλλον θα γίνει και ό,τι θα γίνουν οι επιχειρήσεις, αν θα θελήσουν οι ιδιώτες να αναλάβουν και αν, διότι δεν υπάρχει καμιά δημόσια επένδυση μέσα στο σχέδιο, αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Εμείς δεν ελπίζουμε, το μόνο που ελπίζουμε είναι πας και μπορέσουμε και βγάλουμε τον κόσμο στον δρόμο, να σταματήσει η υγειονομική κρίση και να απαιτήσουμε με κάποια βία, ας πούμε, βία εννοώ τη βία της πίεσης του λαϊκού παράγοντα. Να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκουν στην περιοχή. Και πρώτα απ' όλα ότι δεν πρέπει να κλείσουν οι μονάδες που τηρούν τους περιβαλλοντολογικούς όρους πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή. Και ξεκινήσαμε από εκεί με τα ορυχεία, με την ανάπλαση του περιβάλλοντος κτλ. Έχουμε προτάσεις, οι οποίες θα τις δώσουμε και στο επόμενο διάστημα. Αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε. Και να διεκδικήσουμε μια θέση που χάνεται να αναπληρώνεται αμέσως. Τώρα, μια μεγάλη μας απορία εδώ, κύριε Πρόεδρε, στην Καστοριά είναι πώς βρεθήκαμε στο σημείο, έστω και την ίστα στιγμή, Καστοριά και τα Γραβενά να παρακαλούν να μπουν μέσα στο σχέδιο. Τι έφταξε? Γιατί εδώ μας λένε ότι ακόμη και μελέτες της WWF από χρόνια πριν μιλούσαν μόνο για αυτές τις περιοχές που σήμερα γίνεται λόγος και για καμιά άλλη και άλλες μελέτες. Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι πως κερδίζουν τίποτα και οι άλλες περιοχές μέσα από το master plan και το χάνει Καστοριά και τα Γραβενά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει Καστοριά και τα Γραβενά, αλλά τόσο θα πάρει και η Κοζάνη και η Φλόριντα. Τίποτα δηλαδή. Α, εσείς πιστεύετε ότι και αυτά που φαίνεται να παίρνει η Κοζάνη και η Φλόρινα, ουσιαστικά ναι, στο τέλος δεν θα είναι, κάτι σημαντικό. Είναι σχέδιο επί χάρτου, γιατί δεν θα φαίνεται ότι γίνονται. Και, και σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν τις θέσεις εργασίας που αυτοί υπόσχονται. Δηλαδή η γραμμή, τα μονοπάτια του Ίνου δεν μπορούν να φέρουν 400 θέσεις εργασίας. Απλά το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Ούτε 1.000 θέσεις εργασίας μπορεί να φέρει ένα κέντρο αποκατάστασης. Κύριε Πράσο, μένουμε σε αυτά. Θα δούμε τι θα γίνει πραγματικά και στην Κυβερνητική Επιτροπή και στο Υπουργικό Συμβούλιο ή και στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θα έρθει και για ψήφιση λογικά στην Βουλή αυτό το master plan και τι θα περιλαμβάνει. Και αν θα περιλαμβάνει, ναι, τέλος πάντων, και τις 15. Δεν το ξέρουμε ακόμα αν θα περιλαμβάνει και τις 15 προτάσεις όπως ψηφίστηκαν αυτές κατά πλειοψηφία στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα το δούμε και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Πράσο. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.